Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση. Η συμμετοχή σας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας είναι σημαντική και για τους εξής λόγους. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάποιοι στην εποχή μας δεν θέλουν την ύπαρξη των λαών και καταπολεμούν ενίες όπως είναι η ιστορική συνείδηση και η εθνική ταυτότητα. Ενώ παράλληλα, η ανάγκη της επιβίωσης εξαιτίας της κρίσης γίνεται επιτακτική και μας αποπροσανατολίζει ολοένα και περισσότερο από την τέχνη και την παράδοση. Επομένως, η συμμετοχή και η παρουσία σας και το ενδιαφέρον σας για τα πολιτιστικά δρόμενα αποτελούν υγιή αντίδραση στους κινδύνους που μας απειλούν. Να ευχαριστήσουμε τους επισήμους που είναι απόψε εδώ κοντά μας. Παρευρίσκονται λοιπόν στην εκδήλωσή μας ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, κύριος Σταύρος Τζουλάκης. Η Αντιδήμαρχη, κύριε Γιώργος Κουτελάκης και η κυρία Μαρίνα Ιακουβάκη. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, κύριος Βαγγέλης Χατζατουριάν. Η Δημοτική Σύμβουλη, κύριος Θοδωρής Καστόρης και η κυρία Κλέρη Δηλιγιάννη. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους. Ευχαριστούμε και τη διαδικτυακή τηλεόραση NS TV για την κάλυψη της απόψινής εκδήλωσης. Να σας ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης που θα παρακολουθήσετε θα ακολουθήσει ημίωρο μουσικό πρόγραμμα, οπότε μην ξεχαστείτε και αποχωρήσετε, από την ορχήστρα του Συλλόγου, καθώς επίσης και παραδοσιακά κεράσματα. Και τώρα, λίγα λόγια για το έργο. Μισό λεπτό βέβαια, έχω παραλείψει και θα το συμπληρώσω ότι ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα του έργου που θα παρακολουθήσετε, τον θεολόγο και φιλόλογο κύριο Δημήτρη Δεμιρτζή, ο οποίος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να είναι απόψε μαζί μας. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον άλλο. Ζητώ συγγνώμη. Αλλιώς με συμπληρώσει κάποιος. Λίγα λόγια για την παράσταση, για το έργο. Το έργο «Υποψήφιος Γαμπρός», αυτός είναι ο τίτλος, είναι μια καυστική κοινωνική σάτυρα ενάντια σε μια κλειστή, ανδροκρατούμενη και πατριαρχική κοινωνία, όπως ήταν αυτή της Σύμβρου, πριν από τα εξοντοτικά για τον ντόπιο πληθυσμό κυβερνητικά μέτρα του 1964, όπου τα επικρατούντα ήθη και έθιμα καθόριζαν τη συμπεριφορά των μελών που την απάρτιζαν. Η οικογένεια του Μήτρου Κουμπουλίκου αποτελεί τη μικρογραφία αυτής της κοινωνίας. Ένας πατέρας, ο Μήτρος, που περιφρονεί την ηθική αξία των γυναικών και απαιτεί σεβασμό και υποταγή ακόμα και στις πιο παράλογες απαιτήσεις. Μια πυθύνια και υποτακτική μητέρα, η Μαριό, που θεωρεί ευτύχημα το ότι δεν τη δέρνει ο σύζυγός της. Η μεγαλύτερη κόρη, η Ελένη, που καταδικάζει τους κανόνες της κοινωνικής ηθικής των τύπων και της υποκρισίας, αλλά δεν έχει το ψυχικό σθένος να εναντιωθεί στους εκπροσώπους και θειασότες της. Και η μικρότερη κόρη, η Κίτσα, η οποία αποτελεί τον αντίποδα της αδερφής της ως προς το χαρακτήρα και αγωνίζεται στεναρά για το ατομικό δικαίωμα και την ελευθερία που έχει κάθε άνθρωπος στο θέμα της επιλογής συζύγου. Ένας απατεώνας υποψήφιος γαμπρός εμφανίζεται, ο Ανδρέας. Έρχεται από την Κωνσταντινούπολη και ζητά σε γάμο την Κίτσα, πείθοντας με τα ψέματά του τον ευφολόπιστο πατέρα, τον Μήτρο, αλλά σύντομα αποκαλύπτεται η απάτη του
και στον ίδιο επιβάλλεται η τιμωρία που προβλέπουν σε τέτοιες περιπτώσεις οι κανόνες των τοπικών ηθών και εθήμων. Έτσι, όπως θα δούμε στη θεατρική παράσταση, του επιβάλλουν ως τιμωρία το λεγόμενο μπάσμα. Το έργο έχει αίσιο τέλος, χάρη στην εξυπνάδα και την τόλμη της σκίτσας, που δημιουργεί τελεσμένα γεγονότα, τα οποία εξαναγκάζουν τον πατέρα της να εγκρίνει το γάμο των θυγατέρων του με τους εκλεκτούς της καρδιάς τους, τον Αλέκο και τον Γιώργη. Καλή διασκέδαση. Τι θα κάνεις, θα του δώσω τα παπούσια στο χέρι. Εύκολο παιδί.
Κωνσταντίνη, τι μου βρίσκεις στη δυσκολία. Αχ, με αυτά τα μυαλά να κοιμάσεις. Μάνα, ο άνθρωπος μια φορά έρχεται στον κόσμο. Εγώ τη ζωή μου δεν την έχω για πέτα. Το μοναστήρι να είναι καλά, τα λόγια οι πολλοί. Ξηρά, κοίτα σε τι χρόνια ήρθα, τα λόγια οι πουλί. Τι ψέματα. Αχ, κουρίτσου, εσείς κουρουγιέτε μας. Αλλά εμείς του κυρό μας είχαμε σεβασμό στο μεγαλύτερο. Φόβο είχατε και όχι σεβασμό. Όλα τα κάνατε από φόβο. Το δώσες να νομίσεις ακούσει κανείς. Να μην ακουστεί στο χωριό, κακιά του βέτα. Να μην βγάλετε τάχα, κακό όνομα. Να μην προσβάλλετε το σπίτι σας. Και ρίχνετε το νερό κάτω από την τσάντα. Εμείς ξέραμε να κρατούμε τη τιμή και την υπόλοιψή μας. Σκορημένος ο πατέρας μου έλεγε. Μη τυχόν κι ακούσω τίποτα. Μη κάνετε κανένα ρεζιλίξ του κουλιό. Θα σας φάξω στο κατόφλιο με τα ίδια από τα χέρια. Οι γιάνθρωποι που ζήκαν μια υπόλοιψη. Άμα τυχάς κι αυτή, καλύτερα να πάει τα μάτια του να πάει να πνιγεί. Έτσι μας έλεγε η πατέρα του. Θεός κουρέστη. Αλλά κι εμείς ποτέ δεν το τροπιάσαμε. Δεν μου λες κάτι, μάνα. Πώς γνωριστήκατε με τον παπά, πού τον βρήκε? Στα σκουπίδια του βρήκα. Άξιχνα σαν είναι που του βρήκα. Πώς, εσύ από την Παναλιά, αυτός από τον Αϊθόδρο, από διαφορετικά χωριά. Πώς γνωριστήκατε και παντρευτήκατε και μείνατε στην Παναλιά? Μας κάναν προξενιό. Α, αυτό ήθελα να πεις. Προξενιό δηλαδή το πήρες. Σου είπε ο συγχωρημένος ο παππούς, Μαριό, εσύ αυτό θα πάρεις. Τι εσύ ό,τι και να είναι. Κουτσός τραβός, το πήρε. Η μπαμπάς δεν ήταν, μη τη κουτσός, μη τη στραβός. Μια χαρά βαλτάρι ήταν. Και το πήρα κι εγώ. Ναι, γιατί άμα ήταν κουτσός για στραβός, δεν θα τον έπαιρνες, θα τον μούσες να πεις όχι στον παππού. Πώς έσφαρες στο κατόφλι, έτσι δεν είναι. Θα σας φάξω στο κατόφλι με τα ίδια από τα χέρια. Μπράβο ρε παππού, ανερογάλ. Κουτσός! Δεν σας το έλεγα εγώ γρήγορα. Λέει, άναψε γρήγορα τη φυτά και εσύ κίτσα. Άναψε τη λάδα και έλα όξου να βοηθήσουν τον μπαμπά στο ξυπόρνο. Άντε, άντε. Μάνα, τι θες? Να σου πήγε μόλις άκουσες πάνω τα φετικούς του, ε. Άντε, πάρτε τα χέρια σας. Κουντρίτη. Κιος παράθρεμάς ηγασμένοι του, ε. Όσο ήμασταν μικρά κορίτσια, ο
Ακούγαμε τις συμβουλές των γονιών. Είσαι στραβές πρώτη και να. Τώρα μεγαλώσαμε. Γίναμε ολόκληρες κοπέλες. Δεν έχουμε δικαίωμα να μας κάνουν το πάντο. Κατάλαβες. Καλά τα λες, Κίτσα. Αλλά... Καλά τα λέω, αλλά... Τι άλλα, βρε, τι άλλα. Βαρέθηκα πια αυτά τα άλλα. Θέλεις να το πούμε μαζί. Μαζί. Ναι. Θα κάνεις εσύ την αρχή και μετά θα πάρω εγώ το μέρος. Μα κάνω εγώ την αρχή. Ναι, γιατί άμα την κάνω εγώ την αρχή, θα μου πει ο παπάς. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Να μην ανακατεύεσαι σε ξένα πράγματα. Δεν το ξέρεις τώρα. Τώρα εμένα βάζει να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Και ποιος θέλεις να το πάρει. Στο κάτω-κάτω για δικές σου υπόθεση πρόκειται. Τι λες, να βγάζω με τη μάνα. Πάτω. Βρήκες άπο. Τα ίδια καλά έχει εκεί. Στο κάτω-κάτω το ίδιο θα πήγες εκεί. Να μην ανακατεύεσαι σε ξένες δουλειές. Εσύ του είπες για το δικό σου το αναλύκο. Δεν του είπα ακόμα, μα θα του πω. Μη στεναχωριέσαι εσύ για μένα. Ε, τότε εσύ γιατί στεναχωριέσαι για μένα. Βρε, αδερφή, μην είσαι χαζή. Το ίδιο είμαστε εγώ και εσύ. Εσύ είσαι 30 χρονών, εγώ 25. Δεν σε πρέπει να παντρευτείς πρώτα. Πρέπει, Κίτσα. Αλλά... Πάλι αρχίσαμε τα άλλα. Μα τι κάνετε εσείς. Το ρίξατε στο κομικό ρόλ. Τι είπα. Καλά, καλά, θα του πήγαινε. Είπα να τελειώσει τη δουλειά σας και να βρει τη ρόξη σου. Χαμπάρι δεν πήρε τη σύγχυση. Καλά, η μαμά δεν πήγαινε στον αντρούλο και σε περιμένει. Θέλεις απόψε να πω στον Αλέκο να πει στο Γιώργη να. Πού εδώ στο σπίτι, θα τον διώξω το πας με τις κλωτσιές. Τρελάτηκες, τι να έρθει να κάνει εδώ. Εκεί που έρχεται και ο δικός μου. Στον Αχιώνα. Ναι. Θα έρθει απόψε ο Αλέκος στον Αχιώνα. Δεν το περιμένω. Έχει κανένα δύο μέρες να φανεί. Απόψε είναι η μέρα. Θα κάνει πάλι το σύστημά του. Ναι. Την κουκουβάγια. Και τι καλά που την κάνει. Θα είσαι και ένα αληθινή κουκουβάγια. Λέγε τώρα, θέλεις να του πω κάτι. Πού, να έρθει δηλαδή και ο δικός μου λέξει τον Αχιώνα. Ναι. Αφού ο Γιώργης δεν μπορεί να κάνει κουκουβάγια. Θα έρθουμε μαζί. Θα δώσει ο δικός μου το σύνθημα και θα βγούμε. Και θα βγούμε και οι δύο μαζί από εδώ μέσα. Ναι. Και πού θα πούμε ότι πάμε, στο μέρος ή θα διώξουμε την κουκουβάγια. Τι χαζή που είναι αυτή η αδερφή μου, Παναγία μου. Βρε, ήσαμε αύριο, κάτι θα βρούμε. Θα παλώσουμε. Λέγε τώρα, θέλεις να του πω. Καλά θα ήταν. Αλλά... Α, πάλι αρχίσαμε καλά. Άντε λέγε, πέντε με έσκασες. Θέλω, βρε Κίτσα. Αλλά να φοβάμαι. Φοβάσαι. Ναι. Ποιον φοβάσαι. Το Γιώργη. Τον παπά. Το δράκο πες καλή. Δεν ξέρω, βρε Κίτσα. Αυτό που κάνεις εσύ εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να βγαίνω κάθε λίγο, να πηγαίνω στον Αχιλώνα, να κάνω τόση ώρα. Θαυμάζω το θάρρος. Κι άμα σας πιάσει καμιά μέρα από στα πράσα, τι θα κάνετε εκεί δύο. Το σκέφτηκες αυτό. Να, αλλά μέχρι τώρα δεν μας έπιασε. Κι άμα σας πιάσει καμιά μέρα. Άμα μας πιάσει, θα σκεφτούμε κάτι τώρα. Μα το σκεφτόμαστε δηλαδή και να μας τρώει ο φόβος και η αγωνία. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι θαραλέα. Εγώ δεν είμαι. Το χώρο σε λέει. Δεν το έχει ο άνθρωπος από την κοιλιά της μάνας του. Το αποκτάμε στη ζωή. Πάει τραγανό, λέει! Και αυτό το φάει.
όλη μέρα δουλεύω. Και το τραχανό δέχονται. Α, τυρούνι. Τα τυρούνια και τα νεροζούμια δέχονται. Έτσι θα βάλω μη μου μακράλα μέσα και θα κρύψει την ψωμή να κάνεις παπάρα. Πρέπει παπάρες είναι για τα μικρά τα πνέλια. Πρέσιμο. Αυτά είναι για να ανοίξει η όρεξη. Δεν είναι φαγητό. Αφέμιδο, τι θες να σε κάνω. Θες να τανίσουν καναπό. Να τανίσουν. Κοινόι, άντε κουρτσόνι, πάλι δεν θα έχουν κανένα πω. Έχει μόνο δυο. Τι να με κάνουμε να δυο αφουλάκια. Μια βούκα είναι. Δεν αδειάζει όλη μέρα δουλειές και το κακουσιό, ε! Γιατί εμείς δεν δουλεύουμε! Ναι, σκοτώνες στη δουλειά. Ενώ εσύ τι κάνεις! Εγώ όλη μέρα γυρίζω. Καβάλα στο δάδαρο. Ναι, ταΐζω τις κατσίκες, κρούζω τις παπτσέδες. Τις κατσίκες, να μην φάτσει η γαϊναράκα. Αφού δεν έχει τώρα σπαρτά. Κι άμα πας στα μπουστάνια. Εκεί μου τις έχεις εσύ τα μόνο του Παρπαμιχάλη και αυτό φραγμένο. Τι λες, τσουν πάνω απ' το ψάρι. Να τα πρόβατα, δεν είχα αυτό. Σκυνηγάς και αυτές οι διαβολεμένες, τσουν πάνω απ' το ψάρι. Όχι να πάρουν να παρουλικούν κιόλας, θα με φάσουν τα νόμπρισε. Γιατί εμείς δεν δουλεύουμε, εμείς δεν έχουμε στο μάτι, μόνες έχεις. Εμείς καθόμαστε, ε! Τι ψέματα! Μαζί δεν θερίζουμε, μαζί δεν αλωνίζουμε, μαζί δεν ανοιχνίζουμε. Μόνο χωρίς να κάνεις όλα αυτά! Ναι, δεν λέγω, 2 μήνες κουράζεται κι εσείς. Αλλά από τον Αύγουστο και εδώ, θα ψοφίσεις του καθησιό. Γιατί το σπίτι δεν έχει δουλειές! Σιγά τις δουλειές που έφερε! Μύθρο, να τα τραγίσουν τα πά. Σου να μην βαριστούν μακιά σου. Έλα βρε Μύθρο, φάγει λίγο απ' όλα, να πειράσουν κι απόψη. Τι να κάνω. Τραχανόμενο του φασί. Γιατί σαν άποδο, γιατί με ρίξει τη μάνα μου. Εσύ είναι πολλά, δεν βράζει. Επειδή σου λέω το σωστό. Σκάσε για τα βράδια του τσουνάρα, ε. Και τι θα γίνει από σου πάλι. Ας την βρέξω, ρε. Και τα εργάσια. Γιατί θα σε φωτοβείς. Τι μας φέρε στις 10 χρονών παιδάκια να μας έρθει. Κίτσα, σαν τα λόγια. Μάνα μας ο Μαρίζα θα μας δίνει επειδή του λέμε το σωστό. Εσύ, δες πιο μεγάλες κουβέντες και αυτοπόρησε. Λίγο συμβασμό, παπάση. Συμβασμό, σαν τα ζώα, να τρώμε ξύλα και να μην μιλάμε κιόλα. Α, βρε σε τι χρόνια φτάσαμε. Να μην μπορείς να πεις κουβέντα. Πού είναι εκείνα τα χρόνια που άμα έμενε στο σπίτι ο παπά, σου να στεκόμασταν. Να πούμε κουβέντα, είχαμε σεβασμό. Τώρα, σου λες μια κουβέντα και σου λέει 10. Ήταν αυτό σεβασμός. Να φοβόσαστε επειδή μπήκε μέσα ο παπά σας. Τι ήταν θεριό. Χαχαγμένη Μήτρου, τα λόγια σκάνεις. Τα παιδιά σήμερα χάσαν την τροφή. Γι' αυτό θα μας χαράσει Θεός. Μάνα, θα σου πω μια κουβέντα και δώσε βάση. Όσο ένα ζώο του δίνεις λάσκα το σπίτι, τόσο εκείνο τρέχει. Και όσο το τραβάς, έρχεται κοντά σου. Ξέρεις γιατί έγινε έτσι ανάποδο. Γιατί του κάνεις όλα τα θελήματα. Όλο Μήτρο και Μήτρο, να μην τον αποκαρδίσεις. Θέλεις να φας, φάγε. Δεν θέλεις, με γεια σου, με χαρά σου. Να, τράβατα τώρα. Τούτο δεν το θέλω, τ' άλλο. Σκάσε για τις υπαρδιάβολες, ρε! Μαρκά, αφήνω από εδώ μέσα! Έλα, βρε Μήτρουμ, κίτσα, σαν τα λόγια! Έλα, βρε Μήτρουμ, κι εσύ μη τα στήριζες, η πηδά είναι! Πηδά είναι, αλλά γλωσσάρα την έχουνε μια ψαμή. Θα δούμε εμείς αέρι και προκοπή από τέτοια παιδιά. Ούτε να ποτήρνει άλλο θα μας δώσει να πέσουν στο κρεβάτι, ρε! Αυτό λοιπόν, είπες, βρε Μήτρουμ, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Αυτή πρόκειται λιγάκι. Η άλλη είναι για σκότο. Α, όποιος δεν μιλάει είναι καλός. Και όποιος μιλάει είναι για σκότο. Αυτή την γλώσσα γιατί μας την έδωσε ο Θεός. Για να μιλά και το μυαλό για να το δουλεύει. Αλλά εσείς το αφήσατε και σκούφες. Λέει, κουτάλα.
και ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος. Αυτός που ξέρετε εσείς ή αυτό που σας δείχνουμε εμείς. Ούτε ο δικός σας, ούτε ο δικός μου. Ο σωστός ο δρόμος είναι ο λογικός. Ναι, και έχετε εσείς λογικό και δεν έχουμε εμείς. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το λογικό και το σωστό, αλλά το γυρίζουμε όπως μας συμφέρει. Δεν θέλω τίποτα! Γιατί, Μήτρο! Δεν θέλω, φαλάσσα τα κέφια! Είδες τι έκανες τώρα εσύ! Τι έκανες! Σαν να χώρισες τον παπάς, του χαλάσσε τα κέφια και τώρα δεν θέλει να βρει τα πουλάκια του! Ο καημένος ο Αντρούλης, να μην είναι μυστικός, να πετύχει όσο σπίτι! Κανένας δεν θέλει να μην μυστικός! Μύτη, για άντρα σου μύτη θα πήγα! Προτιμώ να μείνω εγώ εξιά! Τι κάνει ο κόσμος! Στου μέρους θα πας! Καλά που το κατάλαβες!
γειτονιάς, δεν μου λες, τρελάθηκες. Άμα φέρεις τον παπά να του πεις να διαβάσει και τον άντρα σου. Παπάκα μου χρυσέ, γέρασες και ακόμα δεν έμαθες ότι δεν είναι σωστό όταν τα μικρά τα κορίτσια πηγαίνουν στο μέρος να μην έτσι είσαι από πίσω. Τι θέλεις δηλαδή τώρα, να πω εγώ μέσα και εσύ να κοιτάς από την κλειδά, ό,τι πά. Δεν τρέπεσαι και να ξέρας. Α, τώρα έγινε καυτή ένα ακόμα! Εγώ δεν θα πάω στο μέρος. Θα πάω να δω γιατί κουκουβάκι. Κάθε φορά εγώ δεν την διώχνω την κουκουβάκια. Μια φορά είπα να διώξω κι εγώ. Σε πειράζει. Δεν πειράζει. Θα περιμένεις να πάω πρώτα εγώ έξω. Και όταν γυρίσω, βγαίνεις. Είναι δηλαδή σωστό να μας δούνε να φέρνουμε κι δυο από εδώ μέσα μαζί. Γιατί κάθε φορά που ακούγεται η κουκουβάγια, ξέρετε να πας στο μέρος. Ξέρω κι εγώ. Ποιος ξέρει. Αυτός. Γιατί προχθές είχες άχυρα στα μαλλιά σου. Δεν είπαμε. Τι είπαμε. Δεν είπαμε ότι προσπαθούσα να πιάσω την κουκουβάγια και πήγε μες στον αχυρώνα. Και θα διώξεις πάλι η κουκουβάγια. Αμέ, θα την αφήσω. Τι γυρεύεις πάλι. Ω, γερί. Έχει να γίνει στο ράδι. Μη λες, κίτσα. Δεν μπορείς όταν είναι λουφαγμένη η κουκουβάγια να πιάσεις. Πώς δεν μπορώ. Πιάσεις την τότε και φέρνει εδώ να του κόψουν το κεφάλι. Α, αυτό δεν γίνεται. Τι. Τσιπά, τσιπά. Αχ, μακάρι να την έφτιανα κι εγώ και με τσιμπούσε. Υπομονή μέχρι αύριο. Θα την πιάσεις κι εσύ. Για την κουκουβάγια λέμε, μην πάει ακούσα σε τίποτα κακό. Μια ώρα, αλλά, να. Τι πρέπει, Κουστή, είναι τίποτα κακό. Μου
Καλό είναι. Καλό. Ναι, δεν ήρθε όμως η Δημήτρος. Όχι, Κουστίβα, αλλά ο Γκάνι τώρα δίνει. Δεν θα μας πεις και εμάς με παιδί τι είναι. Θα σε πω, θα σε πω. Είναι για την πίτσα. Προξενιό. Προξενιό. Αλλά να τη λέει τα σκουριασμένα τα κεφάλια.
Πολίτης είναι, πλούσιος είναι, παράδες έχει. Θα την πάρει την κόρη μας στην πόλη, θα έχει λούσα, θα έχει μεγαλεία. Θα μαθηθεί στην Ήμβρο, θα σκάσουν όλοι από το κακό τους. Θα φουσκώνουμε κι εμείς από καμάρι. Α, κάτι τέτοιο χαζά σκεφτεί. Τώρα, τι άνθρωπος θα βγει. Πώς θα περνάμε εμείς μακριά από το χωριό μας, μακριά από τους δικούς μας ανθρώπους, καθόλου δεν τους νέους. Έμυαλα. Αλλά μην νομίζω πως θα με καταφέρουν. Εγώ τον Αλέκο μου δεν τον αλλάζω με κανένα. Το πιο καλό, το πιο πλούσιο να μου φέρουν. Θα με παντρέψουν με το ζόρι. Προτιμώ να σκοτώ πέρα να κάνω κάτι τέτοιο. Άμα θέλει, του πάρει τη φύση. Αυτή είναι χάση, μπορεί και να το πάρει. Αλλά θα τη θέλει. Αυτή είναι και μεγάλη. Δεν μας είπε και πόσο χρόνο είναι ο γαμπρός. Είναι μεγάλος ή μικρός. Άμα τον δούμε θα καταλάβουμε. Αλλά και αυτή τον αγαπά το γιο. Απόψε είναι που είπε και στον Αλέκο να του πει κάτι. Θα έρθει άραγε. Πρέπει. Γιατί και αυτός την αγαπά. Απόψε βρήκαν τη βραδιά να δουν και αυτοί δύο λοιπόν άθεμά τους. Και ο Κωστής ο πρόεδρος δεν κοιτάει να παντρέψει ένα σχημομούρα την κόρη που στα φίλια σου και είναι σαν σκιάχτρο. Μόνο κοιτάει να κάνει όλο προξένια. Μίλα σου πάνω όμως για αυτός, ο πρόεδρος του χωριού είναι. Πού θα πάνε, στον πρόεδρο. Ήρθε λέει ο πολίτης για παραθέτηση. Γέμισε ύβρος Κωνσταντοπολίτης. Με είδε λέει και του άρεσε. Και πού στο βάλω με είδε, που εγώ δεν βγαίνω. Γεια στην εκκλησιά με είδε. Γεια στη βόλτα που κάνουμε κάθε Κυριακή τα κοριτσόφυλλα μαζί με τα γόρια. Πού άλλο να μείνει. Τι φυσόι άνθρωπος είναι. Μεγαλός, μικρός, όμορφος, άσχημος, ψηλός, κοντός, κουτσός, τσάφο. Αχ, τι θέλω και κουρτίζομαι. Αφού δεν θα το πάρω. Άμα θέλει, στο πάρει, αδελφή μου. Άμα της το πει ο παπάς, θα το πάρει. Μαύρο, μαύρο, άσπρο, άσπρο. Πετά ο γάδαρος, πετά. Α, εγώ κάτι τέτοια πράγματα δεν τα ξέρω. Παπά, χρυσέ μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά όλα κι όλα, μην με πατήσεις στον κάλο. Πάμε, Κωνσταντή.
πηγαίνεις και στο σχολείο. Τι διάβολο γράμματα μαθαίνεις. Α, εμείς στο σχολείο μαθαίνουμε. Ελληνικά, τουρκικά. Α, ιστορία, γεωγραφία, αριθμητική. Όλοι 4 μαθητές μου. Μαθαίνουν καλά. Αλλά για τα πειράτια δεν έχουν. Φέτε, θα το μάθετε αργότερα. Άντι βρε κι εσύ μη του κοροϊδεύς το παιδί. Άντι μη θέλει κι εσύ πάντι να μπει στον πάρκο αυτού που στην κοίτα σε περιμένει. Άντι. Άντι, άντι σου καλό. Καληνύχτας. Άντι κοίτα κι εσύ κορτσόδι μου πάνικη. Ποιο φτάνει θα έρθει για αυτό. Τροπή είναι να σε τον έτσι. Μην στην αφορείς. Άντι το χατί. Άντι. Έτσι που μου το φέρες τώρα τι να κάνω. Θα πάω. Αλλά για το δικό σου χατί, δεν του Χαζοπολίτη. Άντι καλά, κορτσόκι, άντι. Τι είπα εγώ. Μπορεί και το καφουνάς να λαγεί, αλλά κατά βάθος έχει καλύτερη από την κορτσόκι. Αχ, ωραία, μαλαγάνα, όσα ξέρεις εσύ. Όλο τον κόσμο το λαδώνεις και το εμάς τη θάλασσα δίχως να βρεις αυτό. Άντι, κορτσόκι. Μητρό! Εξύπασες, βρε Μήτρο. Εξύπασες. Τι θα τσκυράς όμως αυτό. Δεν έχει ρακί. Ρακί θα τσκυράσω. Δεν θα τσκυράσω. Του ξουκράς που έχω. Αυτό δεν πίνεται με τίποτα. Η γιατρό πρέπει μη τη ρακιά, μη τη κρασιά. Και πού το ξέρεις εσύ, βρε. Και τι πίνει, χαμόνελο. Άντε βρε, πού δεν πήρε και ο Κωστής. Αυτός με την καλακαλιά κοιμάται, βρε. Η Κωστής μπορεί να πει γυρακή, γιατί είναι ένας πικρής. Κι άλλος όμως, δεν πήγε τα πράγματα. Να πας στο μπακάλι, να αγοράς ένα μπουκάλι, η πιο να τη κυράσουν. Εγώ βαριέ μου, άμα θέλεις τράβαση, ρε. Τριλάκης, Μήτρο. Εγώ θέλω να βγω όξο τέτοια τώρα. Χρειάστηκα να σε δουν παλιόγρια, βρε. Είσαι τραπητής, δεν είσαι παλιόγερος. Ναι, αλλά παραβγαίνω εις δίνα με 10 παλικάρια, ε. Εσείς πόλοι, έχετε παππούδες.
κουκούδες έχουμε και γαριάδες έχουμε. Από λάκι. Ωραία άνθρωποι του Θεού. Έλα μη φασόλια. Φασόλια. Ναι, εμείς εδώ στην Κύπρο, τα μικρά τα φασόλια, έλα μη παππούδες ή ποτέλια. Τα μικρά τα φασόλια. Εμείς εδώ στην Παναγιά βγάζουμε πολλά παπλένια. Γι' αυτό μας λένε παπλάτες. Σαν Λαβιανή τις λέει γαζομπούκα. Ξεκινοδορείτες καπερναούμες, σαν Λιδιανή πηλικανή και ξυνοδιώτες τσατσάνες και οι κατσουκλέφτες. Κατσουκλέφτες γιατί, θα πούν τα κατσκούκια. Αλλά ούτε φιάτς, θα ξένα. Τι δουλειά κάνεσανε που τρέφετε. Έμπορος. Τι έμπορος. Γενικό εμπόριο, αγοράζω και πουλάω οτιδήποτε. Κοντρέμπορος που λένε λειτουργεί, το πτάτι. Είναι μεγάλος έμπορος. Μέσα στη δική μας τη ψιλικατζίδης. Μήτρο, πες με εκατομμύρια. Εκατομμύρια, τι λες βρε πίδι. Έχεις και απαρταμέντο. Καμέρις μάθε να πει. Ποιο. Ποιο απαρταμέντο. Τι λες βρε πίδι. Έχεις και αυτοκίνητο. Και μαθάριο. Δύο αυτοκίνητα. Τι λες βρε πίδι. Και τι τα κάνεις για αυτοκίνητα. Το ένα το έχω για να γυρίζω εδώ και το άλλο, για να το φορτώνω εμπόρευμα. Α, φορτηγό. Δεν έφερες κανένα να το δουν όλοι εδώ πέρα να μείνουμε εκτός το στόμα. Όλο κι όλο, πέντε αυτοκίνητα οι κουμονισί μας. Έξι. Έξι ασυνδικουλά είναι. Α, το έφερνα. Αλλά πώς θα το φέρει κανείς εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το φέρεις με την καΐκη. Το θα πω έρθε το παίρνει. Έχεις και πολύ πράγμα. Άρα. Κάποια 10 εκατομμύρια λίρα στην μπάνκα. 10 εκατομμύρια. Τι λες βρε παιδί. Να τρως και να μην τελειώ βρε παιδί. Άμπρα. Αυτός είναι γαμπρός. Εσύ τι είπας και πολύ. Πολύ τι σου λέει ο άνθρωπος. Η μπαμπάς Δημήτρου είχε εργοστάσιο. Είχε στα χέρια τη μισή πόλη. Τη μισή τη πόλη. Τι λες με πήρε, βρε. Μεγάλος είμαι υπηρέτης και υπηρέτης. Με του πουλιού του γάλα που λέμε. Μη υπηρέτης και υπηρέτης. Δεν πήρε, βρε. Τυχερό είχε το κορίτσι μου, τυχερό. Άντε, πού είναι, τι έκανε το σώμα. Με μητρουμούρου αρχόντι και όλους τους νόμους του κόντι. Κίτσα, λέει, γιατί αγγίτη. Ερχόμαστε. Αφτάσει! Καλό τις κουπηλιές! Καλησπέρα, καλώς ορίσατε! Καλώς σας βρήκαμε! Κάτσε! Γυναίκες δεν σηκώνται άντρες! Γυναίκες σηκώνται τσάντρες! Πώς σας άβρε τόσο άρα, πουλιά βγάζετε! Έπρεπε να λουσαριστούν τα κορίτσια! Γαμπρός είναι αυτός, δεν είναι επεξηγέλας! Σιγά το γαμπρό, αυτός ο που να τα πει συνταξιού. Άντε, κεράστε τα φύγα. Αυτή είναι η γυναικεία δυνα. Και εμείς τη δουλειά μας την ξέρουμε. Η τρούη δεν μου πήρε σπιτά μας. Άντε με πήγε κάνει. Άμα δεν φάγατε, να βάλουμε να πάτε. Το βρισκάμε. Όχι, ευχαριστούν. Φάγαμε. Όχι, βρε άδερφε. Παγωμένοι. Με συγχωρείτε. Τι ποιο το προτιμάτε. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει. Δεν παραγγέστε. Ό,τι να είναι. Εσύ τι έκοστη. Ρακί. Ο ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ Ρακί. Μόνο μην του φέρεις κανένα από τη ροή που είναι τα χίλια θα πολλά να βρεις. Γέμισε μια ταμτζάνα και δώσε. Εγώ έτσι ήταν μητσάνα βρε μύτρο. Και λίχασε ντρε και λίχ. Άντε φέρακι. Εσύ πεις Ρακί. Ή σας βάζουμε σε κόπο, δεν είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, είναι. Εμείς οι πρώτοι δεν το έχουμε σε καλό να αφήνουμε το μουσαφίρ ακέρασκο. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, αλλά για το μουσαφίρ θα γίνω μόρα. Έτσι είναι. Άντε, φέρακι. Έχουμε και κογιάκ, βερμούτ. Έχουμε και απ' άλλο, λέγαμε πόσο δεν είναι κάποιο. Λυκέ! Προτιμούσα ένα βερμούδι.
ας είναι λυκό. Ο ξαναπαραμένος όλο τον έξω θέλει να κάνει. Ο παπάς μου δεν ξέρει, αλλά και αυτό μας τελείωσε. Καλά, δεν πειράζει, ας είναι πονιά. Είναι σκουσούς, τι έκαμε. Να ρωτήσω, ρε. Ελένη, έμεινε καθόλου πονιά. Δεν έχει τίποτα, μόνο εκεί. Αφού το ξέρεις, τι ρωτά. Πίσω που είναι κάποια αρέφη που πάει να γιάμουν, δεν είχα πάρει κάτι τη ρωτώ. Που σας είπα, δύο φορά το κοκέρασμα. Άλλωστε, εμείς εδώ είχαμε για άλλο σκοπό, ξέρετε, για. Σε χρειάζεται ροξούρα. Άντε, φέρακι, είναι το πιο καλό παιδί. Τι μου ήταν λίγο καλύτερα. Που τους τις ξέρει, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορεί να σκοτώσει και αυτό το μικρό μικρό που θα πόψει να μας χαλάσει τη δουλειά. Απόψε που θα έρθει ο γιος για την Ελένη. Είχαμε πολλά τα πιωτά. Αλλά βλέπεις τελειώσαν. Τι γλέκες ξεχάσαν να πάνε πάνω. Δεν παρακέστε. Καλή καρδιά. Είχαμε, όχι που δεν είχαν δηλαδή. Δεν καλά, δεν είπε κανένας που δεν νίκης. Ορίστε. Α, τι έκανα! Δεν βλέπω το σπάστε. Δεν πειράζει, πας στην ώρα, άντε. Πω. Καλά, και έπρεπε να σκώσω όλο το πόλι μου για το σύμφω. Τι να κάνουμε τώρα. Μαζέψουμε τα ποτήρια σου. Πάμε σε κοινέ. Μη μα στερίζεσαι. Δεν σα στερίζονται. Ναι, όμω φορέσαμε το παντάκι. Δεν βαριάσε, βράδερ. Φέρε τι λέει με την τράτερ με την καρδιά σε αυτό του έξω. Φωνάξε, γιατί πόψει. Άντε, κοίτα. Φέρε άλλα ποτήρια μόνο πρόσχε, μη τα χίσκεσαι. Γι' αυτό θα σου δώσω το κορίτσι. Μα με τι δόκεται!
Να ξέρετε ότι μαζί μου η κόρη σας θα καλοπεράσει. Θα έχει ό,τι ζητήσει. Και του πουλιού το γάλα. Του πουλιού το γάλα. Τάξεις, γρέα, τάξεις. Είδες τι καπρό θα κάνεις. Τάξαμε, Τριμάρα. Φώναξε την Νίνε να της του πεις. Δεν χρειάζεται. Αφού το είπα εγώ, η δουλειά είναι τελειωμένη. Δεν είναι και τόσο εύκολο, Μήτρο. Γιατί δεν είναι εύκολο, πού την βλέπεις, σκουλία. Ξέρεις, η κίτσα δεν είναι και τόσο εύκολο. Νομίζω ότι θα πρέπει καλύτερα να πάρουμε και τις κατάθεσεις της κοπέλας. Να μας πει και το κορίτσι, Τόνι. Άξε, αύριε, άξε. Είπεις εδώ στην Κύπρο έτσι το. Οι γονείς παίρνουν την απόφαση για τα παιδιά και τα παιδιά πρέπει να σεβαστούν τους γονείς. Δεν ξέρω εσείς εκεί στις πόλεις πώς το έχετε, αλλά εμείς έτσι το βρήκαμε. Από τους γονείς και τους παππούδες μας. Ανατάμω πατάμπουνε, κατάλαβες. Για έλα σε εδώ. Τι θέλεις. Έλα εδώ είπα. Δεν μπορώ. Πού πας. Έξω. Όξω κι εσύ. Τι σε έπαιξε το παιδί μας. Σπίξιμο. Τώρα βρήκα τώρα. Έχει ώρα βλογημένο. Δεν μπορείς να περιμένεις λίγο. Δεν μπορώ. Να μην αργείς γρήγορα να φτάξεις. Καλά. Που δεν σκουστεί. Είναι τώρα εδώ κανένα δύο μήνες μια παλιουβάρια την γυμνά. Τη γρέα με έχει φάει το κεφάλι. Θα κάνουμε αγιασμό, να τσουρκίσουμε το κακό. Φλάξουν τις παπάδες, για πόλη. Έλα, όλο στην κεφάλι μου. Κάτι κακό, είπα εγώ. Αυτό τα αναθεματισμένου τόρνιου, κάτι κακό θα μας φέρουν στην... Αλήθεια είναι. Τάξα κι εγώ, φώναξε πιο μπροστά. Εσείς πόλια γιατί μου φάγεις. Όχι. Εσείς καλά είστε, εμείς εδώ, γεμάτο είμαστε. Δεν λέω, και σε εμάς υπάρχουν, αλλά πολύ σπάνια. Α, έχετε και εσείς λοιπόν. Από καμιά. Δεν είμαι ότι κουκουβάγια θα δικά μου. Και τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι προλήψεις και δυσδαιμονίες. Και αυτό να πουλήσει αυτά να πουλιά είναι. Αυτά τα τελευταία που πες, δεν τα πέσα κατά καλέ. Θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να πιστεύετε ότι η φωνή της κουκουβάγιας πρόκειται να κακού. Αυτά είναι προλήψεις. Δεν μου λες γαμπρέ. Μασόνος είσαι! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Για αυτά που λέτε! Μασόνος είναι όποιος δεν πιστεύει σε προλήψεις και σε δυσδαιμονίες! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Ξέρω και εγώ τι είναι αυτό, παιδί. Εγώ βρε Μήτρο, δεν τις πολύ πιστεύω αυτές τις αχλαμάτες. Αχ, άπιστη νίκη του! Γι' αυτό θα μας χαλάσει τόσο! Πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στη θρησκεία, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αλλά τέτοια πράγματα δεν λέει η θρησκεία μας. Μιλάει που θέλατε ο Ευαγγέλιο για κουκουβάγια. Αυτά είναι τα κουικά πράγματα. Η διάβολου σε κουλά το δάρα. Δεν τα πάντα τα φέρνω εγώ. Για φάγεις και διαβόλοι θα μιλάμε τέτοια ώρα. Αντί σωστά να αλλάξουν τη συζήτηση. Ε, μιλες γαμπρέ. Πότε θα κάνουν τις αναβόλες. Όποτε θέλετε. Και απόψε άμα θέλετε. Και όχι απόψε δεν γίνεται. Πρέπει να καλέσουν κόσμο να σπάξουμε κανένα κατσικούι. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ. Το γάμος πότε με το καλό. Εντάξει. Πρώτα θα κάνουμε τις αραβόνες και μετά θα πρέπει να πάρω την αραβογιαστικά μου στην πόλη. Θα πρέπει να κοιτάξω τις εκεί δουλειές μου. Είναι το σπιτικό άλλη. Εύκολο δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Το γάμος πού θα γίνει. Φυσικά στην πόλη. Α, τώρα τα χαλάσαμε θα πρέπει. Μην γίνει εδώ ο γάμος. Να καλέσουν κόσμο να διασκεδάσουν. Να σκάσουν οι οχθοί μας από το κακό. Άντε, γαμπρέ, ήθελα πολύ να γίνει αυτό το γάμο. Είναι εδώ. Ναι, γαμπρέ, ναι, γαμπρέ. Εγώ το είπα, είσαι καλός άνθρωπος. Το κατάλαβα από την αρχή. Τι να σας πω. Δύσκολο με φαίνεται. Γιατί είναι δύσκολο. Αραβωνιαστείτε με το καλό. Ύστερα πάντα αραβωνιαστικά του και είναι σπόκι. Μετά έρχεστε εδώ πέρα, κάνουν το γάμο και μετά ξαναπάς πάλι πίσω. Και αυτό γίνεται! Είδες που στην ημέρα θα κάνω, είδες! Ποιος είναι πάλι εδώ? Ξέρω ρε Μήτρο, θα είναι κουμπλιές μάλλον. Όχι Κωστή, μα θες ποτέ δεν χτύπω την πόρτα. Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Μήτρου Κομπολίκου. Κούρα και
Τι είναι ματσόρι, μάλλον. Κάτι χειρότερο από εχμάλωτη. Ποια είσαι εσύ και τι θες να πιάνω. Θα το δούμε αυτό. Τώρα λέγε, πού τον έχεις κρυμμένο. Ακούστε, τι λέει. Λέει Μήτρο, πού τον έχεις κρυμμένο. Ποιο, ρε. Δεν ξέρω πότε. Α, μη σπαθάς, αλλά δεν κατάλαβα. Κατάλαβες, κατάλαβες. Αλλά κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις για να κερδίσεις χρόνο. Ξέρω εγώ τις φωνιάτιες σου το πονηριές. Λέγε! Πού τον έχεις! Πού δεν θα τον έχεις, Κένι! Εκεί που τον έχουν όλοι οι άντρες! Θα τον έξω! Άμα σε ανάψω, μία θα σε δείξω αν είναι τροφή! Όχι, όχι, μην μου την ανάψεις, είμαι νέος ακόμα, δεν θέλω να μπορώ εγώ να κατεβάσω τα χέρια μου και πιάσκα. Ρε, αλλά μόνο εσύ. Θα τον βάλεις ναι ή όχι, λέγε. Άμα σε, θα σε χύσω τ' άντερα. Λέγω τη γαργάλε μου. Ή θα βγάλει τον έξω. Άρα αυτό το παραθέτεις, λέγω. Α, δεν το πήρα, βγάλ τον, ε. Τι να κάνω, επιμένεις να το βγάλω. Είπα σε τις χωριάτικες που το πονηριές. Εσύ όταν πήγαινες εγώ γυρνούσα πουλάκι μου, κατάλαβες. Θα τον βάλεις εδώ μπροστά μου. Θα τους χωρές. Αλλά αφού δεν τρώσει τίποτα να μ' ανάψει καμιά σφαίρα. Τι κάνεις! Καλά εσύ! Σε ψηλά τα χέρια είπα! Αφού επειδή είμαι σε την υποφέρεση. Από τη μια μιλές, σφαίρα τα χέρια. Από τη μια μιλές, θα το βγάλω έξω. Πού θα το βγάλω. Με τα δόντια και με τα πουδάκια. Πού να βγάλεις. Το μικρό του Μήτρο δεν είναι εκεί. Πολλές αγαπημένοι, αλλά άκουσες είσαι καλός. Κοντεύω με τις παλαβή που έμπνεξα. Τον άντρα μου σε λέω. Τον άντρα σου με λες, τον άντρα σου. Ρε, γεια Στάσου. Ας και είναι αυτός. Αλλά πάω, δεν νομίζω. Α, γι' αυτό μόλις άκουσε τη φωνή, έμπνεξα να λαφιασμένος. Πού είναι ο άντρας μου! Θα με πείσει να φωτίσω τη σκανδάλη και θα σε στείλω στον αγύριστο! Πλέγει, Μήτρο, πλέγει! Πού! Την Ήμπρο γιατί συμβριώτησες. Την Ήμπρο γυναίκα, σε ρωτήσω. Σε ποιον αρκίζεσαι βρες, το Θεό ή στον διάολο. Είπα να λαότησε του το ωραία. Είπα τη ξύρι να πεταχτώ λιγάκι εδώ να δυο. Άστα, τα ξέρω όλα. Τι ξέρεις ρε να μου, τι ξέρεις. Ίσως να μην έκανες τίποτα γιατί δεν πρόλαβες. Λέγε και απήθησε εδώ σε αυτό το σπίτι. Και απήθησε τι λέμε τον κύριο ρε, τον κύριο. Τους εξαπάτησες όλους άτιμε. Αλλά εμένα δεν κινηθείτε ακόμα αυτός που θα με εξαπατήσει. Δεν σε εξαπάτησα ρε, να μου σε ορκίζομαι. Και δεν με λες που είναι αφιλότιμε. Καλά, άντε εμένα. Αυτά τα καημένα τα κορίτσια. Δεν φοβήθηκες βρε Θεό που είναι σε εξαπατήσεις. Ποια κορίτσια, δεν έχω. Τα άμαθα τα σχέδιά σου, έννοια σου. Από πού πώς. Έχω κι εγώ τους πληροφοριοδότες μου. Παναώτης. Α, το Ρουφιάνο, τα καρπούσε όλα. Όλα. Α, το Παπέση. Τον Αλίκη, το παλιάνθρωπο. Αν κι εγώ είμαι ένα λουλούδι, σε τα φορά μια χαρά με το φίλο σου κι εσύ. Σε πάρει δεν παίρνεις. Πού στάρισες, κοριτσόπουλο, ε, μάκα μου. Για μένα πού θα με άφηνες, πρε κάθαρμα, αφού δεν έχεις πάρει θεασίγια από μένα. Πώς ήρθες και πουλάς παραμύθια, πώς θα την πάρεις την κοπέλα. Αστήρα καλά μέρα. Αστήρα καλά πουράκι ήταν. Και να πω ότι είχες σκοπό να κάνεις. Δεν θα την παντρευόσουν, θα την αραβολιαζόσουν, θα την έπαιρνες στην πόλη, θα την έβαζες σε καμιά καλσονιέρα, θα περνούσες το καιρό σου κι όταν θα βαριώσουμε μια πρόβαση, θα την έβαζες στο βαφόρ και θα την έστελες πίσω στην Ήμπρο. Έτσι δεν είναι. Τα ξέρω όλα, χαρτί και καλαμάρι που τα είπε ο Παναγιώτης. Ο ψεύτης, ο ψεύταρο! Να σου πούμε κύριε υποψήφιε γαμπρέ, ότι ο φίλος σου λέει ψέματα. Και ας ρωτήσουμε τους ανθρώπους. Σας πούλησε παραμύθι ότι τάχα είναι πλούσιος χοντρέπορος. Ότι του άρεσε η κόρη σου, ότι θα την παντρευτεί και θα εγκατασταθούν όλοι μας στην πόλη. Θα μην κάνουμε ένα αστιάκι ρε παιδιά. Αστιάκι κάνουμε. Δέκα, δεν είμαι εκεί. Τι θέλω να κάνεις, Μήτρο. Φέρτος ή και μη ρωτάς.
Πρόσεψε με ρένα. Όλα γίνανε εξαιτίας του Πανώτου. Αυτός με διαφήμισε στην Κύπρο και θα δω να δω. Δεν ήρθα με κακό σκοπό. Ό,τι έγινε έγινε για πλάκα. Να βγει και λιγάκι. Μεθυσμένος. Τώρα ξεμέθησες του λέγιστο. Ναι, καλά, καλά είμαι. Τώρα αυτό σε μένα, εσύ τελείωσε. Σας παρακαλώ. Πρέπει να με κάνετε σαν πόρο. Ξέρεις το πάσμα! Δεν πρέπει να το ξέρει! Από πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη! Σας παρακαλώ! Να φωνάξουν τον παπά! Να έρθει να μας κάνει!
αλλάξω με ένα πανούκι, αλλά... Άντε, Ξημέτρο! Όχι, δεν σ' αγίγω! Άντε, Ξημέ, εκπιστές είμαι! Δεν παρέσει, πάει η Βασίλης! Άντε, Ξημέ! Ας μην έπαιρες! Άντε, Ξημέ, να σου πω νέα! Ούτε τα νέα στέλνω, ούτε τι μπορείς να βλέπω! Δεν ήξερε τον πριν τον άνθρωπο! Ξέρει να μην ανακατώνεσαι, δεν ξέρω εγώ τι διάβω. Άνοιξε βρε! Δεν είναι ώρα για αστεία! Και ποιος είπε ότι είναι ώρα για αστεία! Έλα βρε Μήτρο, θα μ' ανοίξει! Σε καθάρισε ακόμα εκείνη η παραβιάρα! Όχι, έριξε τον Ανιέρα! Ούτε τον άδελφο! Τύψε! Ψέμα να λες! Αφού έπεσε γερή πιστόλια! Την έριξε βρε για εκπομπισμό! Βρε, δεν του πέτυχε πες! Κακά τα ψέματα! Τώρα θα μ' ανοίξει! Α, γι' αυτό μου είπες τα νέα, Για να με ικανοποιάσει! Πέσα λίγο, πατρινά, πέσα λίγο! Άνοιξε, βρε! Κι ύστερα τι έγινε, φύγαν! Ναι, μόλις άκουσε εκείνος πιστολιά, σταμάτησε! Τον έφτασε η γυναίκα, του πήρε και φύγαν! Είδες τι αγαπημένο αντρόγυρο! Στου να μας αμασχαθεί! Τώρα θα μ' ανοίξει και θέλω να πάρω το κασκέτο! Τι να το κάνεις, βρε, το κασκέτο! Βάζε μη σε ψήσεις του φρυγκάρι! Το θέλω, βρε, για αύριο! Αύριο 6 και το πρωί με το φως σήμερα. Δεν άνοιξε βρε Μήτρο τον άνθρωπο να πάει το κασκέτο. Εσύ να μην ανακατέψεις, είπα, Ξέρω εγώ τι κάνω. Αφού σου λέει ότι του χρειάζεται. Ρε, άμα τα ανοίξω θα μπω κι άλλη μέσα. Πώς είπε ότι φύγα, δεν άξιστε, βρε Μήτρο. Τόσο σου κόβει και εσένα, βρε, τόσο σου κόβει. Άμα ανοίξω θα πούν κι άλλη από μου. Αφού φύγαν, Μήτρο. Κόλπο είναι, βρε, κόλπο για να τα ανοίξω. Ξέρω εγώ τι πονηρό είναι ο Κωστής. Φυσικά, άμα δεν ήταν, δεν θα γινόταν και πρόεδρος. Γιατί δεν έγινα κι εγώ. Γιατί δεν ξέρω να κάνω τέτοιες μαλαγανιές. Κωστής όμως ξέρει και γράμματα, Μήτρο. Σιγά, πήγε δύο χρόνια στο γυμνάσιο και κάτι έγινε. Ξέρει και καλά τουρκικά. Για να τα καλά μαζί. Παπά, άνοιξε. Τα κουρίτσα, άνοιξε, Μήτρο. Ανάθεμά σας, πού στον διάβολο εσείς τσείς. Παπά, άνοιξε. Άμα ανοίξω θα πούν κι άλλοι από. Άνοιξε βρε Μήτρο, όσο θα βρεις τα κουρίτσα, τι πράγματα είναι αυτά. Άρε τυχερέ Κωστή, σίγουρα κόκκινη τρίχα θα έχεις. Πάνω στο βασιλικό ποτίστηκε γλάστη. Μα, καλώς σας, καλώς σας. Καλησπέρα παπά. Το μακρινό ταξίδι έρχεστε. Και τούτη παγίνη. Μαϊμού! Τι μου τσκοβάλεις αυτός εδώ πέρα, βρε. Όλοι οι καφροί απόψε θα φράσετε το σπίτι μας. Και εσείς τι ζητάτε εδώ πέρα. Πριν το πέρασε το σπίτι μου, δημόσιο! Παπά, δεν μου χρυσέ! Άσε το διάλο πάλι, να μην το πω. Παπά! Εσείς βρε, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα, πού ξεφτρώστε. Εσείς νύξεις δεν μπορείτε να μας έψετε, γυναίκες θέλετε. Γεια σε παρακαλώ πολύ, παπά, δεν πρόσεσε τα λόγια σου. Σκάσε το φίλο πώ έχω τα λόγια μου. Για πείτε μου, τι θέλετε εδώ πέρα, πού σας κάλεσε. Γιατί δεν μιλάτε, βρε. Εσείς τι μίξεις δεν μπορείτε να μαζέψετε, γυναίκες θέλετε. Πού βρήκατε το θάρρος και τα τέτοια μέρα σε ξένο σπίτι θέλω. Δεν είναι ξένο σπίτι, είναι του πεθερού και της πεθεράς του. Από εκεί το πλευρό να εκβάσει. Θα βάλω μέσα στο σπίτι μου αυτό του ξυπόλυτου. Γιατί και εσύ πρώτο παντρευτεί στη μάνα ξυπόλυτο, δεν ήσου. Σκάσει μη βράδο του ζωνάρα, Α, όταν τη λέω το σωστό να βγάλω ζωνάρα. Έγινε ρε. Τι ήταν εσύ. Η Ελένη. Τι είναι Ελένη, θέλει. Να γελάσω. Μπορείς εσύ να ανοίξεις σπίτι, να κάνεις νοικοκυριό. Γιατί δεν μπορεί, κουτσός είναι υγιάστραβος. Και καλό παιδί είναι, και δουλευτής, και την Ελένη την αγαπάς. Εσύ, μωρή, τον αγαπάς. Α, τον αγαπάς και εσύ, Εσύ, βρε, τι θέλεις. Την κίτσα. Την κίτσα, φρουκαρά μου. Μη σε περιμένει. Αυτή, βρε, θα σε ψήσει το ψάρι στα εκεί. Όπως πρόκεισες εσύ. Δεν μιλες, του σκέφτηκες καλά αυτό. Ναι,
ποιο. Να παντρευτείς αυτή, βρε. Την Εβραία Λουπαντιέρα. Καλή είναι. Α, καλή είναι. Δεν την ξέρεις εσύ καλά. Αυτή είναι η γλουσάρα νάβε, σαν παντόφλα. Ας έχει. Α, ας έχει. Δεν την ξέρεις εσύ καλά, βρε. Την είναι πονηρίδια, πολεμέει. Καλή είναι. Α, καλή είναι. Δεν την ξέρεις εσύ καλά. Την είναι η πλεισματάρα. Μαύρο θα πει, μαύρο θα πει. Δεν ας πεις. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει, ε. Τόσο μου έκαναν. Φορ τελειασίνα. Ρε, πίνετε Βαλκανίο, βαριέται που ζείτε. Δεν πειράζει αυτό, ε. Όχι. Δεν πειράζει αυτό. Αυτός που σου φάει η γυναίκα, μπραμπαλάς να είναι, κι ό,τι τελειασίνα. Ρε, αυτή είναι όλο λούσα. Θα δουλεύεις για να κάνεις τα λούσα, το ξέρεις. Ας είναι. Α, ας είναι, ε. Ρε, τι ζα έχει κόσμος, ρε. Ρε, αυτή δεν έχει ιδέα από νοικοκυριό. Ας πει, ρε, θα μάθει. Α, θα μάθει, ε. Τώρα, τι να του πεις. Τσι... Τι θέλεις. Ρε, αυτή δεν ξέρει να περάσει δύο γαθάρες άκια, το ξέρεις. Ας είναι, θα μάθει. Α, θα μάθει, ε. Δεν την ξέρεις εσύ καλά. Ρε, αυτή όλο ζημίες κάνει. Όλο τα ποτήρια σπάει, τα πράγματα να αποδογυρίσει. Μοιάζει. Δεν πειράζει αυτό. Δεν ήταν καλά που και αυτός δεν ταιριάζει. Τι λες, θα την πάρεις. Ναι. Έπεσα σε παγίδα. Πάτσε έτσι εγώ. Για μη τη μισείς τώρα. Ποιος σας κάλεσε απόψε εδώ. Ε! Γιατί δεν μάτε βρε. Πηγαίνω σκέφα βγήκατε. Ε, γλωθρος έτσι σας έπιασε. Παναθεμά σας. Για πες μας μαϊμού. Πώς μας κάνωσε τη δουλειά απόψε. Θυμάσαι την κουκουβάνια. Τι σχέση έχει με αυτό η κουκουβάνια. Έχει παπά, έχει. Χάει κουκουβάνια. Αυτός είναι η κουκουβάνια. Αυτός είναι η κουκου. Άντε βρε. Ναι καλή μαμά, αλλά εγώ σφόραζα σαν κουκουβάνια. Σήμερα έκανες την κουκουβάνια. Είδες γυναίκα, είδες. Ήθελες να φωνάξει πιο τον παπά να κάνει αγκασμό. Σάμπα τα καρπούζια αυτά του πήγαινα. Ώστε γι' αυτό μόλις άκουσες που κουβάγια σε φώτα να πας στο μέρος, ε. Ώστε τέτοια μασκαρώνατε μασκαράδες. Γι' αυτό έχεις ποχθές άκρα στα μαλλιά σου. Ξάμενες στον Αγυρώνα. Εσύ βρε μασκαρά, δεν τα πεις ρε, δεν φοβήθηκες με τον Θεό, που ήρθες μέσα στο σπίτι μου να κάνεις τέτοιες ανατροπιές. Εσύ βρε κάνεις τέτοια πράγματα. Όχι, δεν πρόλαβα. Όχι, δεν πρόλαβα εσύ. Ήρθες αργά φαίνεται. Νέκα, τι γίνεται εδώ μέσα, κατάλαβες, γιατί εγώ έχω χάσει τα με τα καλάθια. Ήδη να μην κάνεις καμένα μήτρο, μη τόσο μας βρήκαν απόψε. Καλά, εσύ πάντα τα έχεις χαμένα. Αλλά απόψε ένα παραπάνω. Τι δικός πάτσε έτσι. Δεν πάει μη δεύει σε πάτη. Τι με κοιτάς έτσι, μωρή. Βάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Τι συμμορή η παζαβή, τι έκανες τόσο ώρα έξω. Το νερό μου. Το νερό σε έκανες. Άρασα ολόκληρη να την άγκαλες, βρε. Είδες τα χάλια μας κοστί, τα είδες. Ήταν μες στο σπίτι μας να κάνουν τα έσχη. Τι τους κάνεις τώρα, τους καθαρίζεις για τους αφήνεις.
Πού είναι η τρελοπούλητσα να με δώσει πιστόλα. Τι ορκέτς, ρε Μήτρο. Τι ορκέτς, ρε Κωστή, τι ορκέτς. Κάνεις τέτοια προσβολή. Βέβαια, τώρα έτσι που είναι τα πράγματα, πρέπει να πω και εγώ το ναι. Γιατί αλλιώς, δεν θα έχουμε ούτε να βγω έξω. Είδες τι κάνω σημερινά, παιδιά, είδες. Σας κάναμε ένα κουβάρι να σας πετάξουμε στο γυαλό. Μονάχα σας αναθρέψαμε και σας κάναμε ολόκληρες κοπέλες για να μας ντροπιάσετε. Δεν λέτε εσείς, το είπατε στους δικούς σας. Το είπαμε. Ναι, ναι. Και τι σας είπαν. Είναι σύμφωνο. Είπαν το ναι. Να δούμε. Όχι, να μην δούμε, να μην ανοίξω. Γιατί. Τι είναι, γυρίσαμε, ρε. Τι. Το πουλί της. Και πώς το ξέρεις, καλέ παπά. Ποιος θα είναι τέτοια μόνο. Μπορεί να είναι κανένας άλλος. Όποιος λέει ασύνησή, μην ανοίξει. Μα έτσι το ψάχνουμε τους ανθρώπους. Όχι, δεν χρειάζεται. Πολλοί μαζευτήκαμε εδώ πέρα, δεν θέλουμε άκη. Παπά, δεν είναι αυτή που νομίζεις. Θα ανοίξω.
να χορεύει αυτή η βρυγιά. Και παραδοσιακά κεράσματα. Οπότε το γλέντι συνεχίζεται.